Κύριε φίλοι του Γκαζέτα, καλησπέρα σας από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρωτόγνωρες καταστάσεις εν μέσω πανδημίας. Το σημαντικό είναι ότι παίζουμε μπάσκετ. Ένα ντέρμπι όμως αιωνίων αντιπάλων που διεξάγεται σε άδειες κερκίδες. Τέτοια ώρα, λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, δεν θα μπορούσε να ακουστεί τίποτα εδώ στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή την ώρα βέβαια προθερμαίνονται οι παίκτες. Εμείς ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον team manager του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Καλαϊτζή, μαζί με τον reporter Παναθηναϊκού του gazeta.gr, τον Γιώργο Κούβαρη, για να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση του απόψινού αγώνα που, ανεξαρτήτως βαθμολογικής σημασίας για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες, είναι πάντα ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με την μεγάλη και σημαντική ιδιαιτερότητα που όλοι ξέρουμε ότι έχουν αυτά τα μάτσα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα ξεκινήσω εγώ, Γιοντώνη. Γιώργο, έχεις πάρει μέρος σε πολλά ντέρμπι αιωνίων παίκτης στο παρελθόν, γνωρίζεις πώς είναι τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, όταν συγκρούονται οι αιώνιοι, τι πρέπει να κάνουν οι δύο ομάδες ώστε να δώσουν ενδιαφέρον στο παιχνίδι και για τους φιλάθλους που το βλέπουν το σπίτι τους φυσικά, μια σκηνάδια το γήπεδο, αλλά και σε όλους. Ιδιαίτερο παιχνίδι με την έννοια ότι πρώτη φορά θα παίξουμε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εύχομαι σύντομα να αλλάξουμε. Και το ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον νομίζω ότι είναι ένα συμπέρασμα καθαρά προσωπικό. Η νίκη είναι πάντα νίκη και ανεβαίνεις μία θέση, δύο θέσεις και αντίστοιχα πέφτεις. Άρα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζουν είτε παιδικά είτε φιλικά είτε οι άντρες του Παναθηναϊκού και να υπάρχει ενδιαφέρον από όλη την Ευρώπη. Ακόμα πιο ιδιαίτερο το κάνει η απουσία του Νέντοβιτς για μας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι ενεργοί, αυτοί που βρίσκονται στο παρκέ και αυτό νομίζω θα κάνουν. Αν το προσεγγίσουμε αγωνιστικά το παιχνίδι, πού θα εστιάζαμε περισσότερο? Εξαγωνιστικά νομίζω ότι θα κρυφθεί πιο πολύ το παιχνίδι σε πράγματα τα οποία, να το πω έτσι, είναι μικρά, δεν είναι κοινότυπο. Δηλαδή ποιος θα καταφέρει να μαζέψει μπάλες, ποιος θα καταφέρει να πάρει χαμένες επιθέσεις, να ανανεώσει. Και συνήθως σε τέτοια παιχνίδια το παρελθόν έχει δείξει ότι εμφανίζεται κάποιος που δεν τον περιμένεις και κρίνει το αποτέλεσμα υπέρ της μιας ομάδας ή της άλλης. Εύχομαι να τον βρούμε εμείς αυτό. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο. Τα έχεις φάει τα ντέρμπι αυτά με το κουτάλι 10 χρόνια από το 97 ως το 2006. Τώρα τα ζεις από ένα διαφορετικό πόστο. Ο Παναθηναϊκός καλείται να παίξει ουσιαστικά χωρίς τον κινητήριο επιθετικό του μοχλό, τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Συνήθως όμως αυτές οι απουσίες αποτελούν κίνητρο για κάποιον άλλον παίκτη, όπως είπες πολύ σωστά, για να μπορέσει να κάνει το step-up που λέμε στην μπασκετική γλώσσα και να φέρει το κάτι παραπάνω για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι θα καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός εν ώψη και της επόμενης εβδομάδας, που είναι μια εβδομάδα πολύ δύσκολη, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι δεν καθορίζει. Ψυχολογικά μπορεί να παίζει ρόλο πιο πολύ για όλους εμάς που είμαστε έξω από τις γραμμές, παρά για την ομάδα καθ' αυτού. Είναι ένα παιχνίδι, είναι όπως είναι όλα τα άλλα, είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες, η κάθε μία βρίσκεται σε μία κατάσταση που δεν είναι σίγουρα η τέλεια και γι' αυτό είπα πριν ότι θα κρυφθεί από πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύ μικρά. Σαφώς ο κερδισμένος θα έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια, όποια και είναι αυτή. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι ο Όντετ Κάτας, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, βρίσκεται λιγότερο από ένα μήνα στην ομάδα, θα μπορούσε να θεωρηθεί πλεονέκτημα ή μειονέκτημα? Θα σου το απαντήσω μετά το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό. Θα αποδοκιμάσουμε τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το πώς βλέπει ο Παναθηναϊκός και πώς αντιμετωπίζει ο Όντετ Κάτας αλλά και οι παίκτες του την απόψινή αναμέτρηση. Να πούμε ότι εν αναμονή βέβαια και του Κωνσταντίνου του Μελάγες που μαζί μας με τον Κωνσταντίνο είναι μαζί μας. Καλησπέρα και στον Βασίλη, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο.
Για να πούμε και έτσι και, μια, και κάτι δημοσιογραφικό, γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι για τους δημοσιογράφους, να πούμε, Κωνσταντίνε, ότι ο Ολυμπιακός στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι στο 8-6 με τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο Ευρωλίγκας, ενώ με προπονητή τον Μπαρτζόκα μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει 3-1 με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του. Έτσι είναι, επίπεδο Ευρωλίγκας εννοείται από το 2000 και μετά. Γιατί σωστά, συνολικά είναι 12-6. Σωστά, από το 2000 και μετά. Είναι η 19η αναμέτρησή τους, έχει τις διπλάσεις νίκες ο Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας έχει τον Παναθηναϊκό 3-1 ως προπονητής του Ολυμπιακού. Τον έχει νικήσει και με τη Χιμ και με την Μπαρσελόνα, όπως και έχει χάσει βέβαια και με τη Λοκομοτίβ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τον λόγο στον πρωταγωνιστή για να τον αποδεσμεύσουμε κιόλας να πάει με τους συμπαίκτες του. Το Βασίλης Χρυσίδης είναι δίπλα μας. Καταρχάς, πες μας πώς είναι το κλίμα τις τελευταίες ώρες στην ομάδα. Υπάρχει αγωνία, το βιώνετε κάπως διαφορετικά σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια της Ευρωλίγκας? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιστεύω όλοι μέσα στην ομάδα έχουν κίνητρο για αυτό το παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι. Αυτό που θέλουμε εμείς από την πλευρά μας είναι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό το γήπεδο. Από εκεί και πέρα έχουμε προετοιμαστεί καλά, έχουμε το πλάνο, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θες να μου δώσεις δύο στοιχεία αγωνιστικά που μπορεί να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης? Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι και σε ένα ντέρμπι, ειδικά μέσα στην έδραση, θέλεις να ελέγξεις το ρυθμό και αυτό θα γίνει κυρίως από την άμυνα και τα rebound. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς στο πλάνο μας και να ακολουθήσουμε συνεχώς τον προπονητή μας. Εγώ θέλω να το ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει σχετικά με τα δύο πρέπει τα οποία έχει εντός εισαγωγικών Ολυμπιακός στο απόψινο παιχνίδι. Καταρχήν, στοχεύει σε μια νίκη γοήτρου που πάντα τη θέλει απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει κόσμος ή όχι στο γήπεδο. Αύριο το αποτέλεσμα του αγώνα θα συζητάει όλος ο κόσμος στις δουλειές του. Και το δεύτερο είναι το βαθμολογικό πρέπει που έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από δύο εμφανίσεις που θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει τελείως διαφορετικά σε σχέση με το πώς τελείωσαν και του έκοψαν το δρόμο προς την οκτάδα μέχρι στιγμής. Και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, απομένουν 11 παιχνίδια, το πρέπει γίνεται πιο ασφικτικό εντός εισαγωγικών για την ομάδα σου. Εντάξει, σίγουρα τα 10 αποτελέσματα σίγουρα μας έχουν στερήσει κάποιες νίκες από το να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η οκτάδα. Αλλά από εκεί και πέρα η χρονιά είναι πολύ μεγάλη, όπως είπες, ακόμα υπάρχουν 11 παιχνίδια. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε για να συνεχίσουμε να κοιτάμε το στόχο μας που είναι η οκτάδα. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μια ερώτηση, ειλικρινά. Σας αποδιοργάνωσε λίγο στο μυαλό η απουσία του Νέντοβιτς όταν το πληροφορηθήκατε? Ή μείνατε προσιλωμένοι στην προπόνησή σας και στην τακτική σας? Και γενικά αυτό έχει θετική επίδραση στα αποδυτήρια, είχε θετική επίδραση στα αποδυτήρια ή είπατε μεταξύ σας ότι παιδιά, χαμηλή τόνη, θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό που θα δούμε στο γήπεδο και από εκεί και πέρα θα τα πούμε μετά το τέλος του αγώνα? Εντάξει, σίγουρα, ναι, το παιδί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας του Παναθηναϊκού, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες που πρέπει να τους υπολογίσεις, δεν είναι μόνο Νέντοβιτς. Αυτό που είπαμε με τους προπονητές μας και τα παιδιά είναι ότι πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας, το πλάνο μας δώσουν οι προπονητές και να πούμε δυνατά και αυτό να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα τελευταία νέα, Κωνσταντίνε, από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι, καθώς σιγά σιγά οι παίκτες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια για τις τελευταίες οδηγίες πριν βγουν για την επίσημη προθέρμανση. Δίπλαρο συζήτησε με τον Κουβάρη. Όχι, δεν συζήτησες. Είπαμε άλλα πράγματα με τον Είναι η πρώτη έκπληξη των προπονητών. Είναι η πρώτη έκπληξη από πλευράς προπονητικής κακέρας. Ακριβώς. Στην πρώτη εμφάνιση του Όντετ Κάτας στο ΣΕΦ μετά από 21 χρόνια. Πραγματικά και εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Νίκος Δίπλαρος θα είναι στην 12. Δεν νομίζω να έχει αγωνιστεί σε άλλο. Να αγωνιστεί σίγουρα πρέπει να είναι στην 12. Δεν πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στην 12 αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα στην εφετινή σεζόν. Κάτι σημαίνει αυτό από τη στιγμή που ο Καλαϊτζάκης μένει εκτός. Τελικά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι επειδή είναι πολύ ικανός στην προσωπική άμυνα,
είναι κοντός, χαμηλώνει, πιέζει. Θα προσπαθήσει να μπει στα ρουθούνια του Λούκα. Είναι μαμούνι, είναι μαμούνι στην άμυνα. Ή του Σπανούλη. Πιστεύω ότι ίσως να τον δούμε για 3 λεπτά πάνω στο Σλούκα, για 3 λεπτά ξεκινώντας, μπορεί παίξει περισσότερο. Πάνω στο Σλούκα ή το Σπανούλη, ενδεχομένως να του κάνει και ένα-δύο φάουλ, δηλαδή να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός κάποιο ομαδικά του φάουλ με τον Δίπλαρο. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς, μάτς το οποίο δεν μπαίνει σε διαδικασία προβλέψεων, έστω κι αν ο Νέντοβιτς είναι απόν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Βεζένκοφ και εδώ και καιρό τον Παπα-Νικολάου. Και ο Βεζένκοφ είναι μεγάλη απώλεια γιατί το τελευταίο διάστημα είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού μαζί με τον Σλούκα. Και φυσικά ο Ολυμπιακός δέχτηκε και όχι θετικά τα δύο χθεσινά αποτελέσματα, έτσι. Που άνοιξαν την αυλαία της 24ης αγωνιστικής, με την έννοια ότι η ΕΦΕΣ έκανε ένα ακόμα βήμα μακριά από τον Ολυμπιακό και είναι και ο επόμενος αντίπαλός του στην Κωνσταντινούπολη. Και η Βαλένθια, με την οποία ισοβαθμούσε, πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια ηχηρή νίκη μετά από καιρό και έδειξε να αντιδρά. Τώρα βάζω το κοστούμι του προπονητή και σου λέω τα εξής. Κοιτάμε μόνο το τωρινό παιχνίδι και επίσης κοιτάμε μόνο τι κάνουμε εμείς και όχι αντιπάλι. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Όχι, εντάξει, δεν είμαι προπονητής όμως. Ναι, έτσι πρέπει. Αλλά ναι, ήταν σίγουρα τα αποτελέσματα δεν βόλεψαν, δεν ευνόησαν τον Ολυμπιακό χθες. Λοιπόν, άλλο. Τίποτα άλλο. Να προσθέσουμε, να ευχηθούμε να δούμε ένα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά τη λήξη του μάτς. Σωστά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας από εδώ, από αυτό ακριβώς το σημείο για μετά το μάτς. 10 λεπτά μετά το μάτς, με αναλύσεις, σχόλια σχετικά με το τι συνέβη στα 40 λεπτά της αναμέτρησης και πιθανότατα και με κάποιους ακόμη εκλεκτούς καλεσμένους. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε μετά το μάτς.